Κόψε μαχαίρι αυτά τα τρία φαγητά, μπας και φύγει η λούμπα. Πάμε να ξεκινήσουμε με το πρώτο τραγικό τατό λάθος, το οποίο είναι να τρως χωριάτικη. Τι κάνεις ρε, τρως χωριάτικη, είσαι σοβαρός. Α, μα είναι σαλάτα, είναι σαλάτα. Λοιπόν, ας το πάρουμε από την αρχή. Λοιπόν, έχουμε τα λαχανικά, ωραία. Έχουμε ένα κιλό φέτα από πάνω, την έχουμε κοτσάρει, όσο αυτό εδώ πέρα είναι η φέτα. Επειδή είμαστε στην Ελλάδα, πρέπει να φάμε φέτα, ωραία. 400 θερμίδες μόνο η φέτα. Και το λάδι έτσι, για τις παπάρες. Και μετά τι κάνουμε, και παπάρες κιόλας από πάνω. Α, έφαγα σαλάτα, δεν ξέρω γιατί δεν χάνω. Γιατί αυτό δεν είναι σαλάτα, αυτό είναι άστο. Αυτό είναι άστο. Είναι η λωρίδα της Γάζας, να πούμε. Δεν είναι άστο. Τι είναι αυτό το πράγμα. Τι είναι αυτό το πράγμα. Τι είναι αυτή η καταστροφή. Δεν είναι σαλάτα. Εγώ αυτό δεν το βλέπω. Δεν είναι σαλάτα. Εντάξει. Είναι μια μπαγκέτα με λάδι και ένα κιλό φέτα από πάνω. Εντάξει, και έχει και ένα λίγο ντομάτα για το ξεκάρφωμα. Όχι. Καταστροφικό. Χωριάτικη χι. Εάν φας χωριάτικη θα την παραγγείλεις χωρίς λάδι και δεν θα φας και τη φέτα. Λοιπόν, οπότε χωριάτικη σκουπίδια δεν την ακουμπάμε. Πάμε στο επόμενο, το οποίο είναι τα χόρτα. Μα πώς γίνεται, τα χόρτα είναι χαμηλά σε θερμίδες. Μα τα χόρτα σαρώ έχουν 30 θερμίδες ανά 100 γραμμάρια. Ένα κιλό χόρτα δεν έχει καθόλου θερμίδες. Παιδιά, ακούστε με λίγο. Θέλω να συνεννοούμαστε λίγο εδώ πέρα. Λοιπόν, τα χόρτα, ένα κιλό χόρτα, τα πάντα μαγειρεύουν και το ένα κιλό γίνεται τόσο. Μια χούφτα γίνεται. Εντάξει. Και μετά τι κάνουνε, ρίχνουν το λάδι από πάνω. Εντάξει. Συνήθως τα χόρτα έχουν περίπου 4 με 5 κουταλιές της σούπας λάδι, που είναι μισή κούπα περίπου λάδι. Εντάξει. Οπότε δεν τρως χόρτα, τρως λάδι με λίγο χόρτα από πάνω. Εάν θες να φας λάδι, πες θα φάω λάδι. Μη μου λες τρώω χόρτα. Μα σάρω, τρώω μόνο σαλάτες και δεν χάνω. Τι έκανες, έφαγες μια χωριάτικη, έφαγες τα χόρτα. Μαζί αυτά δύο έχουν 1000 συνθερμίδες και έφαγες και ένα καρβέλι ψωμί από πάνω. Πού να δεις αποτέλεσμα. Άστο, μακριά από τα χόρτα, μακριά και από τη χωριάτικη, μακριά από τις σαλάτες, αλλά σταβέρνες. Εντάξει, δεν έχει πολύ νόημα να τρώτε σαλάτες σταβέρνες. Δεν έχει πολύ νόημα. Πάμε στο επόμενο, το οποίο είναι το καλαμαράκι, το τηγανιτό. Εντάξει, μα είναι νόστιμο, είναι τόνα, είναι τάλο. Ωραία, θα το πάρεις ψητό ρε φίλε, δεν θα φάρεις τηγανιτό. Τι να σου κάνω, καταστροφικό. Εντάξει, καταστροφικό. Μόνο και μόνο το τηγάνισμα το εκτοξεύει στις θερμίδες. Σε κάνει να νιώθεις άσχημα μετά, σε κάνει να νιώθεις λιχδιάρικα, σου καταστρέφει το μεταβολισμό. Εντάξει, πάνε, αυτά που ξέραμε πάνε. Μα είναι παραδοσιακό και το τρώμε. Ωραία, θα το γυρίσουμε να το κάνουμε ψητό. Πόσο δύσκολο είναι αυτό. Από τηγανιτό το κάνουμε ψητό. Τελείωσε. Τέλος το τηγανιτό το κάλαμα. Τι να κάνουμε. Θες να φύγει η κοιλιά ποτέ στη ζωή σου ή θες να είσαι έτσι για πάντα. Εάν θες να φύγει η κοιλιά και θες να γίνει μέχρι το 15 Αύγουστο και να μην πεινάς και να μην στερήσεις και να μην νιώθεις ότι είσαι σε δίαιτα, ακολούθησέ με στο Instagram, στείλε μου και ένα προσωπικό μήνυμα, σε βοηθήσω, στείλω και μια δωρεάν δίαιτα και πάω να το κάνουμε.